Επιστροφή στο στούντιο της Κρήτη σήμερα, τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ είναι Δευτέρα, σήμερα 15 έχει ο Γενάρης. Δεν έχουμε πει ακόμα πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας, γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μεταξύ μας. με τη βοήθεια των συναδέλφων θα δείτε κάπου εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης, νομίζω το βλέπετε ήδη. Και, τους, και το σταθερό τηλέφωνο του ομίλου που μπορείτε να καλέσετε για να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε, αλλά φυσικά και το email μας στα social media μας βρίσκεται σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και την εκπομπή σαν εκπομπή Κρήτη σήμερα, αλλά και τους δυο μας, Σαββίδη Μέρικα και εγώ με ελληνικού χαρακτήρε, ο Μπάμπη Σαββίδη με αγγλικού χαρακτήρε. Είμαστε σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και είμαστε εδώ έτοιμοι να σα ακούσουμε για οτιδήποτε σα απασχολεί, οτιδήποτε ενδιαφέρον γίνεται στην περιοχή σα και θέλετε να το αναδείξετε, να το πείτε σε εμά, θα το πούμε και στου υπόλοιπου. Σε αυτό εδώ το μέρο τη εκπομπή συνεχίζουμε ουσιαστικά μ, περίπου από εκεί που α, το αφήσαμε στο προηγούμενο. Δηλαδή, μιλάμε και τώρα για τον πρωτογενή τομέα, μιλάμε για τον αγροτικό κόσμο, μιλάμε για του κτηνοτρόφους αυτή τη φορά με τον α, α, άνθρωπο που τα ξέρει τα θέματα απ' έξω και ανεκατώ, τα καλύτερα από τον οποιοδήποτε θα μου επιτρέψετε να πω και δεν είναι άλλος από τον συνάδελφό μας από την Εφημερίδα Νέα Κρήτη, τον Χριστόφορο Παπαδάκη. Ευχαριστώ. Χριστόφορε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθες Χριστόφορε. Ευχαριστώ πολύ. Χριστόφορε, τι γίνεται με τι επιδοτήσει, τι έχει γίνει. γιατί λοιπόν, Μου έκανε έχουμε... ένα μικρό spoiler ο Μπάμπη στην αρχή. Μου είπε ότι Έτσι έχουμε ναι, ναι, ναι. μια αναστάτωση, έναν αναβρασμό. Τι γίνεται πάλι με τι επιδοτήσει. Προφανώ υπήρξε προσφυγή στο συνήγορο του Πολίτη. Και όπω όλα δείχνουν, η προσφυγή δεν έγινε από την Κρήτη, αλλά έγινε από τη Δυτική Μακεδονία. Από απλού παραγωγού, αλλά και υπήρξε μια συνεργασία μεταξύ του συνήγορου του, συνήγορου του Πολίτη. Και ενώσεων α, από τη Δυτική Μακεδονία. Τουλάχιστον έτσι αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα. Έχει λοιπόν εκδοθεί ένα πόρισμα φωτιά, ένα πόρισμα το οποίο ουσιαστικά αποτελεί χαστούκι και για του εκάστοτε κυβερνώντε, όχι μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και για τι ηγεσίε του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι σήμερα. Καθώ μιλάει για ένα μπάχαλο με την περσινή χρονιά να χτυπάει κόκκινο και μάλιστα σύμφωνα με το συνήγορο του πολίτη. Uh, υπάρχει εξαιτία αυτών των προβλημάτων κλίμα αβεβαιότητα και ω προ τι επικείμενε αιτήσει πληρωμέ. Δηλαδή μιλάει και για το μέλλον. Α, για χτυπάει το και καμπανάκι δηλαδή, δηλαδή, και καμπανάκι, δηλαδή. Χτυπάει και καμπανάκι, βεβαίω. Αυτό αφορούσε βεβαίω την προηγούμενη διοίκηση του ΠΚΠ. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε αλλάξει, έτσι δεν είναι. Γίνεται μια αναφορά και στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια. Ε, βέβαια, ε, δίνεται ιδιαίτερο βάρο στα τελευταία δύο χρόνια προκειμένου να δούμε γιατί χάθηκαν αυτά τα 88 εκατομμύρια ευρώ. Ε, όπως Όπω είπαμε, λοιπόν, ο σύγχρονο του πολίτη επικαλείται καταγγελίε παραγωγών αλλά και στοιχεία ενημέρωση από συνεταιριστέ, από ενώσει αγροτικών συνεταιρισμών τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία που καταγγέλουν κατάσταση αποδιοργάνωσης του συστήματο και παντελή έλλειψη υποστήριξη τόσο σε επίπεδο Α, μηχανογραφικών εφαρμογών όσο και διοικητικών διαδικασιών. Πάμε χρυσόφωνα να δούμε τώρα και γιατί ρίχναμε μια ματιά πριν στο πόρισμα και είναι κόλαφο. Δηλαδή εδώ διαπιστώνει ότι ούτε διασταυρώσει γινόταν ούτε στον βαθμό που θα έπρεπε, ούτε βεβαίως. έλεγχη, ούτε απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. Είναι να, χαρακτηριστικό όμως, αντί... το απόσπασμα που έχει να κάνει με την περσινή χρονιά, uh -huh. ε, γιατί βεβαίω προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στο γιατί φέτο έχουμε αυτέ τι περικοπέ, τι τεράστιε περικοπέ. Λέει, α πούμε, για παράδειγμα, ω παράδειγμα το αναφέρει, ότι στι 15 Ιουλίου του 2022 υπεγράφει, λέει, η σύμβαση με τι υποστηρικτικέ εργασίε και την υποβολή τη ενιαία ενίσχυση του 2022, ενώ η σχετική προθεσμία έλυγε την προηγούμενη μέρα, δηλαδή στι 14 Ιουλίου του 2022. Και επίση ότι η σύμβαση για την παροχή του λογισμικού τη ενιαία αίτηση ενίσχυση έτου υπογράφηκε μετά την καταβολή της προκαταβολής της ενίσχυσης του 2022 και δύο εβδομάδες πριν την πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης του ίδιου έτους 2022. Μάλιστα, διακηρύξεις που αφορούσαν διαγωνισμούς που υποστηρίζουν τη νέα ΚΑΠ προκηρύχθηκαν μετά την πρώτη πρώτου του 2023. Ελάς το μεγαλείο σου, έτσι. <laughs> Τι άλλο να σχολιάσεις κανείς. Ε, μάλιστα, ε, μπορούμε να πούμε επιγραμματικά, Μπάμπη, Μέρη, κυρίε και κύριοι, ότι επισημαίνονται τα παρακάτω προβλήματα, πλημελής διεξαγωγή προκαταρκτικών διασταφερογροτικών ελέγχων, πρόβλημα με την υποβολή διοικητικών πράξεων, απουσία τεχνικής υποστήριξης, εσφαλμένη εικόνα δικαιωμάτων έτου 22 κατά την υποβολή των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυση, καθυστερήσει στι πληρωμέ μεταβιβάσεων, προβλήματα στην οριστικοποίηση των αιτήσεων, καθυστέρηση στην έναρξη υποβολή δηλώσεων, καθυστέρηση στην έκδοση εγκυκλίων, απουσία του χαρακτηρισμού έκταση ω ορεινή ή μειονεκτική ε, περιοχή στην εξωτική αποζημίωση. Λέει παρακάτω ότι δεν εμφανίζονταν πιστοποιημένες ποικιλίε για να επιλεγούν για επιδότηση στις συνδεδεμένε ενισχύσεις. Και όλα αυτά τα λένε μόνο οι Μακεδόνε. Πού να μπουν στο παιχνίδι, δηλαδή και οι υπόλοιποι. <laughs> Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Μα συγγνώμη, αν όλα αυτά ισχύουν τελικά, πήγε και κάτι καλά. <laughs> Είναι <laughs> ένα ερώτημα <laughs> αυτό. Και νομίζω βέβαια ότι όλα αυτά, για να λέμε του στραβού το δίκιο, επιβεβαιώνουν και του ισχυρισμού του Υπουργού Αγρο τη Ανάπτυξη Τροφίμων, Λευτέρη Αβιανάκη, που μιλούσε για ένα μπάχαλο στον ΕΠΚΠ. Και είχαμε και αυτή την κόντρα με τον προηγούμενο το πρόεδρο κτλ. Βεβαίω. <laughs> Ε, μάλιστα, αυτό το πόρισμα ε, έχει, έχει σταλεί α, προς τον ίδιο, δηλαδή ουσιαστικά ενημερώνεται ο κύριος Αυγενάκης για τα αποτελέσματα της έρευνας ε, και βέβαια α, είναι αποδεκτή και ο ΠΚΠ ε, όπου κοινοποιείται το πόρισμα. Ε, όμως έχουμε, έχουμε ξαναπεί ότι δεν πάει να είναι υπουργό, δεν πάει να υπάρχει πολιτική ευθύνη. Mm. Επίσης γίνεται μια αναφορά στα έτη 2014-2015 σε απλήρωτα της ε, γίνεται μια φορά στην, 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 στην περίοδο του 19 τότε που ο κύριος Γεωργαντάς ο, ο τότε Υπουργό ε, πήρε το, τη δουλειά ας πούμε α, της, ε, των επιδοτήσεων από τους ιδιώτες ε, και το ανέβασε στο, στο, κυ, στο κυβερνητικό νεφος ε, και λέει εδώ πέρα ο, ο συνήγορος του πολίτη ότι καλώς το έκανε όμως οι ιδιώτες ε, ε, συνεχίζουν να παρεμβαίνουν στο έργο mm -hmm. του ΟΠΚΠ και καλώς παρεμβαίνουν μέχρι ενός σημείου αλλά προχωρούν και σε άλλα ζητήματα διασταυρώσεων που δεν θα έπρεπε να προχωρήσουν, είναι τεράστιο το πόρισμα. Αύριο στη Νέα Κρήτη το δημοσιεύουμε ολόκληρο. Uh -huh. Και προφανώ τώρα αυτό το πόρισμα, γιατί μα φαίνεται και είναι κόλαφο έτσι, αποτελεί και ένα, έτσι, ένα πάτημα για όσου ίσω θέλουν να κυνηγήσουν και νομικά το θέμα των δικτύων. Φαντάζομαι να πω ναι, πηγατίσουν. θα μπορούσαν θα μπορούσα να, μπορούσα να πατήσουν πάνω σε αυτό. Mm. Α, Α, αυτό βέβαια είναι ένα νομική φύσεω θέμα, θα πρέπει ναι. να μα το διευκρινίσουν νομική, Αλλά ε, φαντάζομαι ότι θα, θα μπορούσαν να πατήσουν πάνω Ασφαλώς, σε αυτό. Ασφαλώ, θα μπορούσαν να πατήσουν νομικά όσοι, όσοι, όσοι το επιθυμούν. Μάλιστα, είχαμε και ένα σχόλιο τι προηγούμενε μέρε, οποίο το είχαμε δημοσιεύσει στην εφημερίδα Νέα και στο νεακρή.gr από τον πρώην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Το Σοκράτηδο Βαρδάκη, ο οποίο μάλιστα είχε εκφράσει την απορία του γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει προσφυγέ στη δικαιοσύνη από του αγροτικού φορεί τη Κρήτη, uh -huh. οι οποίοι συνεχίζουν απλά να συσκέπτονται και να ξανασυσκέπτονται αντί να ζητήσουν ας πούμε, από τον Ισαγγελέα να διερευνήσει όλα αυτά που έχουν σχέση με τι περικοπέ που έγιναν. Που Καλή πραγματικά τυπίστη, πολύ φαντά. μεγάλες πίστη. Καλή την πίστη, δίνουν έτσι ένα τράτο χρόνο για να πάμε παρακάτω. Ναι. Ενδεχομένως. Λοιπόν, Χριστόφεδρε, πριν σε αποδεσμεύσουμε και σε αποχαιρετήσουμε, να μα πει λίγο τι γίνεται και με τον αγροτικό τομέα. Βράζει, τα λέγαμε και πριν και με τον κύριο Τζεδάκη. Έτσι έχουμε, δηλαδή, ένα ξεσηκώμο. Βλέπουμε έκτακτε συσκέψει, συναντήσει, επαφέ. Ε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωση στο κτηνοτροφικό κόσμο. Είχαμε τι τελευταίε ημέρε συναντήσει και στο Μιλοπόταμο, αλλά και στην περιφέρεια Κρήτη, όπου ε, όπου η παραγωγή, οι ε, ζητούν την παρέμβαση και τη περιφέρεια και του κράτου στο κομμάτι που έχει να κάνει με, το, με την τιμή του εγωπρόβιου γάλακτο. Uh -huh. Δηλαδή, προσπαθούν οι ιτεροκόμοι ε, να θολώσουν τα νερά, προσπαθούν ε, να πάρουν τη φετινή παραγωγή του γάλακτο σε τιμέ ε, περσινέ ε, ή γύρω στο 1 ευρώ, ε, 1 ευρώ και κάτι κλπ. Με συνέπεια, οι παραγωγοί να δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι, ότι είναι στα πρόθυρα τη εγκατάλειψη ε, τη παραγωγή του γάλακτο. Uh -huh. ε, μάλιστα, το κόστο παραγωγή. Ε, αυξάνεται διαρκώ λόγω των γνωστών προβλημάτων με τι ζωοτροφέ. Ε, η Θεσσαλία έχει καταστραφεί. Υπάρχουν ελλείψει στα, στα σανά, σε όλα αυτά τα. Τις ζωοτροφές, οι τιμέ στι προπου... ζωοτροφέ δεν πέφτουν, Χριστόφα. Το αντίθετο. Οι οι το. Πού να πέσουν, α, λίγο η Θεσσαλία, κάτι η Ουκρανία, λίγο λίψον, το από εδώ, λίγο το αγκριβώς. από εκεί. Πού να ε, πέσουν. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι λοιπόν να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν άλλο τα ζώα του, και ο, ο Δε ε, Σταύρο Αρναουτάκη υποσχέθηκε ότι τι επόμενε μέρε θα καλέσει του εκπροσώπου των τυροκόμων και θα προσπαθήσει να φέρει σε επαφή τι δύο πλευρέ για να βρεθεί η χρυσή τομή σε μια ας πούμε, τιμή που θα ικανοποιεί και την πλευρά των κτηνοτρόφων. Πάντω πρέπει να στηριχθεί κάπω αυτό ο, ο τομέα, με την, με την έννοια, ε, Χριστόφορη, ότι τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνεται η ζήτηση για το εγωπρόβιο γάλα, όχι μόνο για τα τυροκομικά, αλλά και ω κατανάλωση. Mm. Όλο και βγαίνει πιο μπροστά και από του επιστήμονε επιβεβαιώνεται η διατροφική του αξία και η, η αξία που έχει γενικότερα για την υγεία μα και τη ζωή μα. Ακριβώ όπω το ελαιόλαδο, έτσι και το εγωπρόβιο γάλα θεωρείται πραγματικά ο λευκός χρυσός mm. για την Κρήτη. Δεν έχει βρει όμως μέχρι σήμερα ε, την αξία που πραγματικά αρμόζει σε ένα τέτοιο προϊόν. Ε, και μάλιστα, αν δούμε διαχρονικά από χρόνο σε χρόνο πώς εξελίσσονται ε, οι καταστάσεις, ε, θα δούμε ε, τα προϊόντα αυτά να ακολουθούν μια αυθήνουσα πορεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Mm -hmm. ε, Κάτι και που θα, στο έπρεπε θα έπρεπε να είναι το αντίθετο, βεβαίως, έτσι. Και στο γάλα, βεβαίως. Θα έπρεπε να είναι το αντίθετο. Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω καταγράψαμε έτσι τον παλμό. Γιατί και η αλήθεια είναι ότι το είπε και η Μέρη πριν ότι ο κόσμο μα στέλνει. Συνεχίζει να στέλνει μηνύματα. Είναι οι επιδοτήσει, mm. παιδιά του ε, Κένερ. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα θέμα πραγματικά. που μα ζητάνε έτσι, Ττάξει, να ασχολούμαστε συνεχώ. Καλό ή κακό, και μάλλον καλό, η Κρήτη εξακολουθεί να βασίζεται ω οικονομία στον πρωτογενή τομέα. Μην ξεχνάμε ότι ο καθένα από εμά έκανε το κάτι τι στο παραπάνω επειδή είχε τα λιόφυτα. Σωστά. Ναι, και τα μπέλια. Ωστόσο, έχει η αντίληψη ότι γιατί φέτο είναι ότι έχει αρχίσει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση των αγροτικών ενισχύσεων μέσα από τη νέα ΚΑΠ, η οποία έχει τσεκουρώσει πραγματικά τι επιδοτήσει. Και είπαμε και προηγουμένω ότι προφανώς δεν φταίει μόνο η νέα ΚΑΠ, έχουν συμβεί mm. διάφορα πράγματα ε, ε, και αν ληφθεί σοβαρά υπόψη σε αυτό το πόρισμα του συνηγόρου, του πολίτη, θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον να ληφθούν αποφάσεις ε, σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Έχουμε και στη Γερμανία ξεσηκωμό των αγροτών. Uh -huh. Στη Γαλλία παντού τα τραχτέρ γίνεται χαμό. Ε, ίσως θα πρέπει να δούμε από μια διαφορετική βάση ε, την κοινή αγροτική πολιτική και να έχουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κάποιε διαφορετικέ εξελίξει, κάποιε άλλε διαβουλεύσει Καλά, μην περιμένουμε βέβαια του ευρωπαίου αγρότε να βγάλουν τα, τα, τα κάστορα από τη φωτιά. Περιμένουμε τους του να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουμε κι εμεί και εμεί πρέπει να διεκδικήσουμε το δίκαιο και το νόμιμο. Όταν ξεσκόνται οι αγρότε στη Γερμανία, τι πρέπει να κάνουν οι δικοί μα αγρότε. Φαντάζομαι ρητορικό το ερώτημα, Χριστόφορε. Μην ζητά αυ... απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, Μη να... μου ζητά απαντήσει. <laughs> να... ευχαριστούμε <laughs> πολύ, Χριστόφορε. Νομίζω καταγράψαμε τον παλμό